Φίλες και φίλοι, καλημέρα και από μένα. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ τον πρόεδρο της ΠΕΦ, κύριο Δέμο, και τα μέλη του ΔΣ Σίγμα για την πρωτοβουλία αυτή. 15 μέρες πριν τις ευρωεκλογές, το μήνυμα του σημερινού πρώτου συνεδρίου ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας δεν θα μπορούσε παρά να είναι αμιγώς πολιτικό. Και λέω πολιτικό, γιατί η εξοντωτική πολιτική που ασκήθηκε τα τελευταία χρόνια στον χώρο της υγείας και δι' του φαρμάκου είναι η αιτία της σημερινής κατάστασης. Μια πολιτική που στόχο είχε και έχει την εξαθλίωση των ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών, του ελληνικού φαρμάκου συνολικά και την εισβολή ξένων συμφερόντων από το παράθυρο. Μια πολιτική που κατά την κοινή παραδοχή Τρόικας και Δούνου του ήταν εσφαλμένη, εγκληματική λέω εγώ, κρινόμενη εκ του αποτελέσματος. Μια πολιτική που έχει ονοματεπώνυμο. Η πολιτική του Αντρέα Λοβέρδου που έκανε την αρχή με τη δραστική ουσία και η πολιτική του Άδωνη Γεωργιάδη που αποτελειώνει ό,τι έχει απομείνει με τη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης κάτω από τα 2 δις ευρώ. Αυτή είναι ανέφικτος στόχος. Και όλα αυτά υπό την ανοχή του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος εκβιαζόμενος από την Τρόικα παρακολουθεί τους τίτλους τέλους της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας και των χιλιάδων εργαζομένων του κλάδου. Της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας που συνεισφέρει στο ετήσιο ΑΕΠ περίπου 2,8 δις ευρώ και απασχολεί 50.000 εργαζομένους σε άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας. Την ελληνική φαρμακοβιομηχανία που για κάθε 1.000 ευρώ που δαπανώνται σε φάρμακα που παράγονται στην Ελλάδα, το ΑΕΠ ενισχύεται κατά 3.420 ευρώ. Αυτό θα το επαναλάβω, γιατί προφανώς κανένας δεν μας ακούει. Την ελληνική φαρμακοβιομηχανία που για κάθε 1.000 ευρώ που δαπανώνται σε φάρμακα που παράγονται στην Ελλάδα, το ΑΕΠ ενισχύεται κατά 3.420 ευρώ. Και αυτά δεν είναι δικά μου λεγόμενα, προκύπτουν από τις μελέτες και τα επίσημα στοιχεία που δημοσιοποιεί ο ΕΟΒΕ. Και το ερώτημα που τίθεται είναι: εμείς τι κάνουμε? Οι φαρμακοποιοί αντιδράσανε. Εμείς τι κάνουμε? Παραμένουμε παθητικοί θεατές ενός χιλιοπαιγμένου έργου, αναμένοντας τη στιγμή που οι Έλληνες θα πεθαίνουν επειδή δεν έχουμε πρόσβαση στο κατάλληλο φάρμακο, μιας και εμείς θα έχουμε βάλει λουκέτο? Ή μήπως υπάρχει κανείς που να πιστεύει ειλικρινά ότι με τη φαρμακευτική δαπάνη κάτω από τα 2 δις ευρώ ο ελληνικός λαός και η ελληνική φαρμακοβιομηχανία θα καταφέρουν να επιβιώσουν? Εγώ σας προσκαλώ και σας προκαλώ από το βήμα του πρώτου συνεδρίου ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας να πούμε ενωμένοι σε μια γροθιά: ως εδώ, δεν πάει άλλο. Σας καλώ να βάλουμε μια κόκκινη γραμμή υποφελία της πατρίδας μας, του ελληνικού λαού, των χιλιάδων εργαζομένων μας και ημών των ιδίων, που επί δεκαετίες χτίζουμε με κόπο και μόχθο, συνεισφέροντας σημαντικό μερίδιο των δεδουλευμένων μας στην ελληνική κοινωνία. Οφείλουμε λοιπόν στις επικείμενες ευρωεκλογές να πούμε και εμείς το δικό μας όχι και να ανταποδώσουμε την απλόχερη στήριξη της πολιτείας προς την ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Ήρθε η ώρα να στηρίξουμε οργανωμένα και συλλογικά εκείνους που μας εκπροσωπούν στην Ευρώπη, με μόνο γνώμονα το συμφέρον της Ελλάδος και των Ελλήνων, διεκδικώντας την υγεία που μας αξίζει, τη φαρμακοβιομηχανία που δικαιούμαστε, την επιχειρηματικότητα που θα κάνει και πάλι την πατρίδα μας ανταγωνιστική σε ολόκληρο τον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ.